Να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά σε πολλές ελληνικές οικογένειες, γιατί θα μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία και πώς στην Ελλάδα με αυτή τη μεσογειακή διατροφή την οποία θέλουμε να εξάγουμε κιόλας, τα δικά μας τα παιδιά είναι πολύ ψηλά στην λίστα πανίσια, πολλά παραπανίσια κιλά. Λοιπόν, Ηλία, καλημέρα. Σύστησέ μας και τον καλημέρα σου. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκώς στην παιδική παχυσαρκία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνει ένα πολύ σημαντικό παρεμβατικό πρόγραμμα. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Παναγιώτη Βαραγιάννη. Είναι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλημέρα, κύριε Βαραγιάννη. Καλημέρα και από μένα. Εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό το πρόγραμμα που ξεκινάει, που αρχίζει από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την εκπομπή που μου δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσω το κοινό για ένα τόσο καινούριο πανεμβατικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και στους γονείς και στα παιδιά, με στόχο την αποτελεσματική μείωση του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. Ξέρετε, στη χώρα μας το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα αυξημένο τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα σε μια πρόσφατη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου έδειξε ότι περίπου 2 στα 5 παιδιά έχουν βάρος μεγαλύτερο του φυσιολογικού. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα το πρόβλημα και τι μπορεί να γίνει ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να ξέρουν και οι οικογένειες πώς πρέπει να ταΐζουν τα παιδιά τους. Στο μέτρο του δυνατού, βέβαια, διότι τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι η κρίση επιβάλλει και συγκεκριμένη διατροφή για κάποιους ή και καθόλου διατροφή. Τώρα, πριν μας απαντήσει ο κ. Βαραγιάννης, μισό λεπτό για να εξηγήσουμε, γιατί βλέπουμε μία κάρτα η οποία αναφέρει το πρόγραμμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την παιδική παχυσαρκία. Διότι εδώ σήμερα θέλει να κάνει και μία πρόσκληση από αυτή εδώ τη σύνδεση που κάνουμε και τη συζήτηση. Κάνει και μία πρόσκληση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Και να μας πει γι' αυτό και ο κ. Βαραγιάννης, ενώ εμείς βλέπουμε και τις προϋποθέσεις συμμετοχής οικογενειών. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο το Γεωπονικό αυτό το πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο απευθύνεται στις οικογένειες και καλούμε τις οικογένειες να συμμετέχουν μαζί με τα παιδιά σε αυτή την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσπάθεια που γίνεται για να μάθει η οικογένεια να τρώει πιο σωστά, να υιοθετήσει πιο σωστές διατροφικές συνήθειες. Ναι. Σε αυτό το πρόγραμμα επίσης θα μάθουν οι οικογένειες πρακτικές συμβουλές για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Mm-hmm. Επίσης θα δοθούν κάποιες οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών προβλημάτων που υπάρχουν στην οικογένεια και παράλληλα θα υπάρχουν και κάποιες οδηγίες μαγειρικής και συνταγές για να φτιάχνει η οικογένεια πιο υγιεινά γεύματα και σνακ. Τώρα εσείς ζητάτε ουσιαστικά να έρθουν σε επαφή μαζί σας, έτσι, και κάποια να παιδιά να παρακολουθούν, δείγμα, έτσι. Δηλαδή αυτό που ψάχνετε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να φτιάξετε ένα δείγμα αξιόπιστο, έτσι, ώστε να μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που ψάχνει η μελέτη είναι ένα δείγμα τουλάχιστον 150 οικογενειών, το οποίο θα χωριστεί σε τρεις ομάδες διαφορετικής παρέμβασης. Mm-hmm. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή το ένα παιδί τουλάχιστον να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, να έχει ηλικία 8 έως 12 ετών. Mm-hmm. Οι οικογένειες, ένας από τους δύο γονείς να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 7 μήνες, από το Μάιο έως το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Το παιδί να έχει ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. Μάλιστα. Και όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση σε αυτό, έτσι. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική, είναι ανώνυμη, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κόστος. Mm-hmm. Όλες οι μετρήσεις είναι ανέμακτες. Και οι οικογένειες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποσυρθούν από το πρόγραμμα χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή επιτυχία. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Και τον Ηλία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.